με την Doctors Formulas στο διαστημόπλαιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Doctors Formulas σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή. Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σας. Η εκπομπή αυτή βοηθάει στον μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός του ανθρώπου είναι άκρος απαραίτητος για να υπάρχει ζωή, ενέργεια. Τρώμε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να πάρουμε υλικά και να επισκευάσουμε όλα τα όργανα. Α, ο δεύτερος λόγος είναι ότι τρώμε για να παράγουμε ενέργεια και να δουλεύουνε η επισκευή των οργάνων, να έχουμε λοιπόν ενέργεια, να μην έχουμε κατάθλιψη, να έχουμε ωραία. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν, πώς θα εκμεταλλευτούμε τη διατροφή να, να, και να φτιάχνει και να επισκευάζει τα όργανα και να παράγει ενέργεια, θα το κάνουμε τώρα κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, διότι, διότι δεν την έχουμε συνειδητοποίηση. Ενέργεια, η ενέργεια μετατρέπεται σε δύο πράγματα. Όταν λοιπόν τρώμε κάτι, τρώμε κάτι, μετατρέπεται είτε σε γλυκογόνο είτε σε λίπος. Όλες λοιπόν οι τροφές, τα όργανα, τα όργανα που εξυπηρετούν την ενέργεια είναι το σικότι και ο λιπόδυσιστός. Το σικότι βάζει μέσα την ενέργεια που χρησιμοποιούμε γρήγορα, που λέγεται γλυκογόνο. Εάν θέλω εγώ να τρέξω και να προλάβω το, 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 το λεωφορείο, βρίσκουμε εδώ και φεύγει το λεωφορείο και θέλω να το προλάβω. Εκείνη την ώρα που τρέχω, ξοδεύω γλυκογόνο από το σηκώτη. Α, όταν όμως θέλω εγώ να πάρω ένα περίπατο και αυτός ο περίπατος είναι πάνω από 20 λεπτά, μετά τα 20 λεπτά ξοδεύω λίπος. Άλλο λοιπόν είναι όταν βρίσκουμε σε ταχύτητα και άλλο όταν κάνω κάτι αργό. Οι αθλητέ που είναι της ταχύτητος, αυτός που τρέχει μπαμ και κάτω, χίλια μέτρα. χρησιμοποιεί γλυκογόνο, γλυκογόνο, γλυκογόνο. Αυτός όπως που φεύγει από τον παραθώνα και έρχεται στο στάδιο, χρησιμοποιεί λίπος, λίπος. Διότι είναι βραδιφλεγή αυτή η κατάσταση. Άρα χρειαζόμαστε και τα δύο. Το μεν γλυκογόνο εξαντλείται πολύ εύκολα, το πολύ σε δύο-τρεις ώρες. Το δε λίπος, ανάλογα πόσο έχουμε, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και για, και για μέρες. Αλλά τι γίνεται όμως. Όταν αυτά τα όργανα και το σηκώτη και όλοι οι συστός, βρεθούν σε μια κακή κατάσταση που λέγεται φλεγμονή, δεν λειτουργεί σωστά. Ούτε το σηκώτη, ούτε ο λιπόδης Έχω λοιπόν και τότε λοιπόν μπαίνουμε, μπαίνουμε, σε μια κατάσταση που λέγεται παχυσαρκία. Η παχυσαρκία, η παχυσαρκία είναι μια διαταραχή από πολύ συσσωρευμένο φαγητό ή τρώμε πολύ ή τρώμε συνέχεια. Είναι άλλοι που τρώνε κάθε δύο ώρες, τρώνε, 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 τρώνε. Άλλοι που τρώνε υπερβολικά είτε υπερβολικά φας ή τρώ συνέχεια, τότε λοιπόν αποθηκεύεται το φαγητό σε μορφή λίπους και λέγεται παχυσαρκία. Η παχυσαρκία όμως δεν συνοδεύεται και από αρρώστια. Ένας παχύσαρκος δεν είναι και άρρωστος να έχει διαβήτη, να έχει χολυστερίνη, τριγλικερίδια, πίεση. Όχι. Αλλά τι γίνεται. Είναι και αρρωστος να εχει διαβητη να εχει χολυστερινη τριγλυκερίδια, πιεση οχι αλλα τι γινεται ειναι και παχυσαρκη οι οποίοι έχουν και διαβήτη, και χολυστερίνη, και τριγλυκερίδια και πιέσεις. Αυτός είναι άρρωστος παχύσαρκος. Άρα η παχύσαρκια χωρίζεται σε υγιή και σε νοσηρά. Σε υγιή. Η, όταν, ποια, λέγεται, ποια λέγεται υγιή αυτή που και το σηκώτη και ο λιπόδυσιστός δεν, δεν έχουν φλεγμονή, φλεγμονή. Όταν λοιπόν και το σηκώτη και ο λιπόδης ιστός αποκτήσουν φλεγμονή, ο παχής αρκός εμφανίζει και επιπλοκές. Εγώ λοιπόν, επειδή κάνω πάνω από 25 χρόνια παρουσίαση για το μεταβολισμό, θα σας βάλω σήμερα σε έναν δρόμο να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία του μεταβολισμού. Ο μεταβολισμός, κυρίες και κύριοι, δεν διορθώνεται ούτε με δίαιτες, ούτε με τρεξίμπα, ούτε τίποτε ο μεταβολισμός διορθώνεται όταν φροντίζουμε τα όργανα του μεταβολισμού που είναι το σηκώτη, ο λιπόδυσιστός και οι μύες. Και οι μύες. Λοιπόν, πάω λοιπόν πρακτικά να σας πω λοιπόν τι ρόλο παίζει ο λιπόδυσιστός. ιστός. Πρωτού πάω να σας δείξω τι σημαίνει λιπόδυσιστός, Η Οι τελευταίες εξελίξεις πάνω στην Παχυσαρκία τις έχω στα χέρια μου. Έχω 15 ολόκληρες σελίδε, εκτός ότι έχω διαβάσει 22 χρόνια. Τώρα λοιπόν έχω του 2019, έτσι, περιοδικό International Journal of Molecular Science, 2019, ότι, ότι όταν δεν λειτουργεί καλά ο λιπόδησιστός έχουμε παχυσαρκία. Όταν δεν λειτουργεί καλά ο λιπόδησιστός λέγεται δυσλειτουργία η δυσλειτουργία του λιπόδυσιστους του είναι καθοριστικός παράγοντας των μεταβολικών επιπλοκών, των μεταβολικών επιπλοκών που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Με λίγα, λόγια, με λίγα λόγια, όταν λειτουργεί καλά ο λιπόδυσιστός δεν έχουμε ούτε παχυσαρκία, ούτε επιπλοκές. Άρα λοιπόν επικεντρωνόμαστε στον λιπόδη ιστό. Άλλο λίπος και άλλο λιπόδη όπως έχουμε τέσσερα, τέσσερους ιστούς, έχουμε και έναν ιστό που λέγεται λιπόδης ιστός. Όπως κάθε ιστός έχει κύτταρα, έτσι και ο λιπόδης ιστός έχει κύτταρα, τα λιποκύτταρα. Και μέσα στα λιποκύτταρα μπαίνει το λίπος. Άλλο λοιπόν το λίπος μέσα στα λιποκύτταρα, και αυτό, διότι αυτό εννοούμε, αλλά στην ουσία είναι κύτταρα, λιποκύτταρα. Όταν λοιπόν αυτά τα, τα, τα κύτταρα δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, τότε λοιπόν τι έχουμε, τι έχουμε διαταραχές. Τι πρέπει να κάνουν τα λιποκύτταρα. Τα λιποκύτταρα όταν τρώμε φουσκώνουν. Όταν δεν τρώνε, τρώμε ξεφουσκώνουν. Άρα λοιπόν τα, τα λιποκύτταρα έχουν μια πλαστικότητα. Όταν, τώρα την Κυριακή ρε παιδί μου, την Κυριακή, ε, το μεσημέρι. Ε, δεν φάγαμε τώρα μια ταβέρνα, ψαροταβέρνα, τι φάγαμε. Οπότε τα λιποκύτταρα λοιπόν, φουσκώσανε. Ε, οπότε λοιπόν τι γίνεται, ε? δεν τρώμε λοιπόν μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι και όλο το φαγητό που φάγαμε την Κυριακή το μεσημέρι το παίρνουνε. Εμείς όμως, εμείς όμως... Μόλι φάμε στην ψαροταβέρνα και έχουμε αυτή την ψαρίλα, πλακώνουμε λοιπόν μερικά παγωτάκια, σαν άνθρωποι, ή φρούτα και τέτοια. Οπότε λοιπόν διακόπτουμε να μικρύνει το λιποκύτταρο. Άρα λοιπόν συνεχώ φουσκώνουν, φουσκώνουν, φουσκώνουν τα λιποκύτταρα, είτε είναι Κυριακή, είτε είναι Δευτέρα, είτε είναι Τρίτη, φουσκώνουν, φουσκώνουν, φουσκώνουν. Όσο λοιπόν φουσκώνουν τα λιποκύτταρα τότε έχουμε μία διαταραχή, διότι, διότι όταν φουσκώνει το λιποκύτταρο δεν μπορεί να δράσουν οι ορμόνες. Όσο φουσκώνει το λιποκύτταρο και δεν το αφήνουμε να ξεφουσκώσει, άρα το πρόβλημα του παχισάρκου δεν είναι το μυαλό. Δεν είναι το μυαλό. Το πρόβλημα του παχισάρκου είναι ότι το λιποκύτταρο δεν μπορεί να ξεφουσκώσει. Φουσκώνει αλλά δεν ξεφουσκώνει Φουσκώνει αλλά δεν ξεφουσκώνει Αυτή η διαταραχή όμως γίνεται Κυρίως όταν ο λιπόδυσιστό αποκτήσει φλεγμονή Καθώς λοιπόν το λιποκύτταρο φουσκώνει φουσκώνει Γιατί κάθε μέρα τρώμε ή πολύ σε κάθε γεύμα Ή τρώμε συνέχεια Είτε τρώμε πολύ Τρώμε ρε παιδί μου ε, ε, Να μην φάμε ένα πρωινό Γεμάτο. Ένα ε, μη φάμε ένα μεσημεριανό. Έχει και το βράδυ, ρε παιδί μου, σαν άνθρωποι, να φάμε μια πίτσα. Οπότε λοιπόν, είτε πολύ φαγητό, είτε να τρώμε κάθε δύο ώρε, αυτά τα λιποκύτταρα φουσκώνουν, φουσκώνουν. Κάποια στιγμή λοιπόν σπάνε. Ναι, κύτταρα είναι, σπάνε. όταν Σαν τον μπαλόνι, ρε παιδί μου, το φουσκώνει, το φουσκώνει, σπάει. Όταν σπάσουν τα λιποκύτταρα, αυτά τα πτώματα τι κάνουνε πρέπει να τα πάρει το ανοσοποιητικό σύστημα. Μέσα στο λιπόδιστο, εδώ λοιπόν είναι ο λιπόδιστος. Και αυτά λοιπόν είναι κύτταρα, αυτά είναι κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Όταν λοιπόν τώρα ε, ε, πεθάνει ένα λιποκύτταρο, τα πτώματα τα παίρνουν τα, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που λέγονται μακροφάγα, τα τρώνε και κάνουν φλεγμονή. Α, και ξεκινάει το δράμα, το δράμα του παχισάρκου, με διαβήτη, ζάχαρα, ε, ζάχαρα, ε τριγλικερίδια, χολυστερίνια, πιέσει. Άρα, άρα το, θέμα είναι, το θέμα είναι να μην φτάσουμε στη φλεγμονή. Διότι αν φτάσουμε στη φλεγμονή, τότε λοιπόν έχουμε τις λεγόμενες μεταβολικές διαταραχές. Συμπέρασμα, οι μεταβολικές διαταραχές δεν γίνονται σε όλους τους παχυσάρκους. Οι μεταβολικές διαταραχές γίνονται όταν, όταν πάθει φλεγμονή, ο λιπόδης Α, ποιος ηρεμεί το λιπόδη για τη φλεγμονή, ποιος. Ποιος, ποιος, κύριες και κύριοι, τα ωμέγα πλάς. Τα ωμέγα πλάς, τα ωμέγα πλάς, είναι τα καταλληλότερα λάδια, τα καταλληλότερα, να μπορέσουν να, λοιπόν, να ηρεμήσουν το λιπόδη που βρίσκεται σε φλεγμονή. Άρα λοιπόν κάθε παχύσαρκο. Πρέπει οπωσδήποτε μετά από το φαγητό του να παίρνει και ένα ωμέγα πλάς. Εάν δεν πάρεις το ωμέγα πλάς, σιγά σιγά η υγιής παχυσαρκία θα γίνει νοσηρά. Θα αρρωστήσεις με διαβήτη, χολυστερίνη, τριγλικερίδια, πιέσιος. Διότι, διότι δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν, ε, δεν, ε, 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 δεν μπορείς να εκμεταλλευτεί το λίπος, δεν στο αφήνουνε. Η φλεγμονή εμποδίζει τη λιπόλυση. Άρα το α και το μέγα, το α και το μέγα είναι ο λιπόδυσιστός να μην πάθει φλεγμονή. Διότι αν ο οργανισμός πάθει φλεγμονή, φλεγμονώδες ουσίες που λέγονται SRP, interleukin 6, Tumor Necrosis Factor, αυτές λοιπόν οι φλεγμονώδες ουσίες φεύγουν μαζί με το παραπανήσιο λίπος και πηγαίνουν στο σηκώτη. Όταν λοιπόν πάθει φλεγμονή ο λιπόδης η το χύσιμο του, 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 του λίπους, χύνεται το λίπος, δε παιδί μου, από, από τα λιποκίτα, χύνεται μαζί με φλεγμονώδεις ουσίες και πάνε στο σηκώτη. Από εκεί και πέρα περιστοιχίζουν το σηκώτη με λίπος, αλλά και με φλεγμονές. Όταν πάρει φωτιά το σηκώτη με λίπος και φλεγμονές, τότε λοιπόν έχουμε αντίσταση στην ισούληνη. Η αντίσταση στην ισούληνη και ο διαβήτης τύπου 2 έχει σχέση όταν το λίπος φύγει από το λιπόδι ιστό μαζί με τις φλεγμονώδες ουσίες και πάει λοιπόν στο σηκώτη, το περικυκλώσει με λίπος μαζί με φλεγμονές και τότε λοιπόν η Ινσουλίνη δεν μπορεί να βάλει μέσα το ζάχαρο και να γίνει γλυκογόνο. Μένει, μένει, λοιπόν το ζάχαρο απ' έξω, έχουμε διαβήτη, μετατρέπεται σε λίπος και μπαίνει ο φαύλος κύκλος. Άρα λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις, εξελίξεις δεν θα πάμε στον παχύσαρκο και θα του πούμε άκουσε ρε φίλε τρως πολύ φάει λίγο, αυτό είναι ξεπερασμένα. Εάν πάμε σε έναν παχύσαρκο και του λέμε αλαγόρι μου, εκεί που τρως πολύ και είναι η καταστροφή σου, φάει λίγο. Ενώ ακούγεται λογικό, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί ο παχύσαρκος να πειθαρχήσει. Γιατί? Διότι ο λιπόδυσιστός δεν του δίνει το αποθηκευμένο λίπος, είναι φυλακισμένο από τις φλεγμονές. Τι συμβαίνει στην παχυσαρκία. Το φαγητό που έχει φάει ο παχύσαρκος δεν, δεν αποδίδεται όταν δεν τρώει. Δεν μπορεί να το δώσει. Οπότε συνέχεια πεινάει ο Παχύσαρκο. Ο Παχύσαρκο πεινάει συνέχεια. Γιατί? Διότι το αποθηκευμένο λίπος που έφαγε το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ είναι φυλακισμένο, φυλακισμένο, φυλακισμένο από τι φλεγμονέ. Ποιο βοηθάει τι φλεγμονέ, τα ΩΜΕΓΑ πλάσ. Ποιο διαλύει το λίπο, το CLA. Oh, Α, εδώ είναι, η λύση για τους παχυσάρκους. Δεν είναι η λύση να του κάνεις ψυχολογικό Πρόβλημα αυτού. Πάμε λοιπόν εμείς, κομπλεξάρουμε τους, παχυσάρ... τους παχυσάρκους και του λέμε, άκουσε, θα σου δώσω εγώ μία δίαιτα ο, που θα τρώσει, συνέχεια ρύζι. Ναι, ήταν κάποια εποχή που τρώγανε πιλάφι συνέχεια. Α, θα σου δώσω μία δίαιτα που θα τρως μόνο γιαούρτι. Α, θα σου δώσω μία δίαιτα που τρως μόνο κοτόπουλα. Αυτά είναι, είναι ανεφάρμοστα πράγματα διότι πόσο μπορεί να το κάνει αυτός ένας άνθρωπος. Θέλεις να είναι δύο μήνες, Άρα λοιπόν αυτά δημιουργούσαν μεγαλύτερο πρόβλημα στον παχύσαρκο, διότι τι γίνανε, Το βάζανε σε αυτηρέ δίαιτες, έβλεπε αυτό προσερινά λίγο, ενθουσιαζότανε, αλλά δεν μπορούσε γιατί πίναγε. Πλακωνότανε και γινόταν ακόμα πιο παχύσαρκο. Διότι ο λιπόδη έχει μία μνήμη. Θυμότανε ότι τον έβαλε σε στέρηση. Δεν πρέπει να στερίσουμε τον παχύσαρκο από το φαγητό. Απλώ όμω πρέπει να του πούμε διάλεξη και την ποιότητα. Διότι υπάρχει το άσπρο ψωμί και το μαύρο ψωμί. Αντί να φας άσπρο δρομή, τρώει μαύρο. Υπάρχει λοιπόν το ρύζι, το χωρί φλοιό και το αναποφλείο του. Αντί να φας το άσπρο ρύζι, τρώει το σκούρο. Άρα λοιπόν είναι η επιλογή και οι ώρε. Στον παχύσαρκο πάνω στη διατροφή, του λε δύο πράγματα όσο γίνεται μη επεξεργασμένε τροφέ και κυρίω ε, τα, τα δημητριακά και ωράριο. Και ωράριο. Άμα μου τρώσει εσύ μετά από τι. δουλεύει όλη την ημέρα, φεύγει από το σπίτι σου, καφέ δε τσιγάρο, καφέ δε τσιγάρο, πα 4-5 η ώρα και πλακώνε. Ε, σίγουρα θα παχύνει. Όταν λοιπόν εσύ του λες πρόσεξε τα ωράρια. Φάει καλά το πρωί, πάρε μαζί σου το κατσαρολάκι και φάει στο γραφείο σου. Φάει στη δουλειά σου. Από μονό σου και φάει. Α, τον σώζει. Δεν τον σώζει με να του λε: Κοίταξε, ένα μήλο, ένα αυγό και μια ελιά το βράδυ. Δεν τον σώζει και έχει γίνει αυτό δεκάδε, δεκάδε χρόνια. Δεκάδε χρόνια το μαρτύριο του παχισάρκου από δίαιτα σε δίαιτα. Έρχεται λοιπόν η τελευταία εξέλιξη των ερευνών να σου λέει μην ταλαιπωρεί τον Παχύσαρκο. Κτύπησε του τις φλεγμονές, δώσ' του να κάνει λιπόλυση και ορμήνευσέ τον να μην τρώει επεξεργασμένα άμυλα και να τρώει σε ώρες πρωινέ ή μεσημεριανέ, όχι βραδινές. Αυτό είναι το σωστό. Και σιγά 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 θα διορθωθεί η διαταραχή που λέγεται παχυσαρκία. Η διαταραχή της παχυσαρκίας δεν διορθώνεται σε δύο μήνες, διότι εγώ θέλω να φορέσω το μπικίνι μου ή το μαγιό μου. Αυτό είναι, αυτό είναι, είναι ψέμα. Η παχυσαρκία ούτε γίνεται σε λίγους μήνες. Η παχυσαρκία γίνεται από την μικρή ηλικία γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία και όσο προχωράει και τρώμε επεξεργασμένα πράγματα και καθόμαστε, δημιουργείται παχυσαρκία. Δεν μπορεί εσύ να διορθώσει την παχυσαρκία σε δύο μήνε, ούτε υπάρχουν μαγικά. Μαγικά. Έρχεται λοιπόν η βιολογία με τις τελευταίες έρευνες και σας φέρνω 15 ολόκληρες σελίδε από πού ξεκινάει η παχυσαρκία. Επαναλαμβάνω, η παχυσαρκία ξεκινάει από τη στιγμή που πάρει φωτιά ο λοιπόδης ιστός. Όταν λοιπόν εγώ τρώω υπερβολικά ή τρώω συνεχώς, συνεχώς, αυτό που λένε ότι φάει κάθε δύο ώρες δεν είναι σωστό. Και θα σας εξηγήσω το γιατρό. Γιατί. Σου λένε ότι τρώει κάθε δύο ώρες για να αυξήσει το μεταβολισμό. Προσέξτε, αυτοί που πρέπει να τρώνε κάθε δύο ώρες είναι μόνο δύο κατηγορίες. Οι αθλητέ είσαι αθλητής ρε παιδί μου, και κάνει τρομακτικέ καύσει. Ε, κάθε δύο ώρε τρώ. Άλλο αθλητή. Και είναι και αυτοί που κάνουν ενέσει στην Και ο αυτό λοιπόν που κάνει ενέσει στην για να μην πάθει υπογλυκαιμία, τρώει κάθε τρει ώρε. Αυτέ οι δύο. Όλοι οι άλλοι πρέπει να τρώνε σε συγκεκριμένε ώρε 828, 8-2-8, 8-2-8, 8-2-8 και να μην τρώνε επεξεργασμένες τροφές που του έχουν βγάλει τι φοιτικέ ίνε και τι κάνουν εύπεπτε. Άλλο το κρουασάν και άλλο λοιπόν το κριτικό ε, παξιμάδι. Το κρουασάν είναι εύπεπτο. Το κριτικό παξιμάδι είναι δύσπεπτο, έχει φυτικές ίνε. Ε, κάτσε λοιπόν, φάει εσύ παξιμάδι, φάει ελιέ, φάει ντομάτα, φάει φετούλα. Δεν θα παχύνει το πρωί το μεσημέρι ξανατρώσει καλά. Αλλά για να μπορεί όμω να λειτουργεί η αφαίρεση του φαγητού που έβαλες τόσα χρόνια, να, να λιώσουμε το λίπος, πρέπει να μην είναι σε φλεγμονή. Διότι άμα είναι σε φλεγμονή, να χτυπιέσαι κάτω, δεν παίρνεις το φαγητό που αποταμίευσες με τίποτε. Όταν λοιπόν δεν έχεις φλεγμονή στο λιπόδιστο... Και φά το πρωί στι 8, θα ξαναπεινάσει στι 11. Ναι, διότι το αποθηκευμένο φαγητό, το αποθηκευμένο φαγητό δεν λιώνει μετά τι 11. Κάθεσαι εσύ το πρωί λοιπόν και τρως φρούτα και ξηρούς καρπούς. Ε, μέχρι τις 11 η ώρα το έχει καταναλώσει. Τι άλλο παίρνει, το αποθηκευμένο λίπος. Αλλά άμα είναι σε φλεγμονή, άμα σε φλεγμονή, άμα σε φλεγμονή, δεν το δίνει ο οργανισμός και ξαναπεινάς και ξαναπαχαίνεις. Α, το ίδιο πράγμα το μεσημέρι. Το μεσημέρι λοιπόν τρως, 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 τρως. Τι γίνεται, τι γίνεται. Μετά από τι 4 η ώρα, ε, που λιγάκι ε, θέλει κάτι να φά, ε, δεν σου δίνει το λίπο σου φαγητό, γιατί έχει φλεγμονή. Τρως εσύ παραπάνω, ξαναπαχαίνει. Και γενικά βρίσκεται, άμα δείτε παχύσαρκο, όλη την ώρα θέλει να φάει. Για δύο λόγου. Αφενό μεν, αφενό μεν, έχει ανέβει η Ινσουλίνη που τον κάνει και πεινάει. Όποιο τρώει συνέχεια, συνέχεια πεινάει. Γιατί ανεβαίνει η Ινσουλίνη. Διαλόγους ορμονικούς, ανεβαίνει η Ινσουλίνη. Και ο δεύτερο είναι ότι ο λιπόδιστος είναι σε φλεγμονή. Όταν λοιπόν τώρα εμεί, γι' αυτό και κάνουμε την εκπομπή, είμαστε μία εκπομπή η οποία πηγαίνει μπροστά ακολουθώντας τη έγνε τη σύγχρονη βιολογία και δεν λε τον παχύσαρκο. Τον δρόμο, τον δρόμο που πρέπει να γίνει υγιής, να μην έχει πιπλοκές, να μην έχει ζάχαρο, να μην έχει χολυστερίνη, τριγλικερίδια, πιέση και όλα αυτά, είναι, είναι να του χτυπήσει τη φλεγμονή. Και την πρώτη φλεγμονή που χτυπάς είναι η φλεγμονή του λιπόδιστου. Α, εδώ λοιπόν σου έχω το CLA+, να χτυπήσει τη φλεγμονάρα, που εμποδίζει τον Παχύσαρκο να πάρει το αποθηκευμένο φαγητό όταν ήταν 30 χρονών, όταν ήταν 40 χρονών και όταν ήταν 50 χρονών. Έχει, έχει γεμίσει. Ο λιπόδης ιστό, κυρίε και κύριοι, έχει, έχει, έχει δισεκατομμύρια κύτταρα. Κάποια κύτταρα είναι φουσκωμένα και λέγεται υπερτροφικό και κάποια κύτταρα είναι, είναι πολλά, υπερπλαστικό. Όταν λοιπόν τώρα φουσκώσει το λιποκύτταρο, τότε λοιπόν αυτόματα ο οργανισμός παράγει καινούρια κύτταρα. Όταν όμως βρίσκεται σε φλεγμονή, δεν μπορεί ο λιπόδυσιστός να παράγει καινούρια κύτταρα για να βάλει το παραπάνω φαγητό. Οπότε λοιπόν παραμένουν τα λιποκύτταρα φουσκωμένα και έχουμε διαταραχές. Η όλη ιστορία είναι πώς να έχουμε λιποκύτταρα, α είναι λίγο παραπάνω λιποκύτταρα, να μείνουν φουσκωμένα. όταν είναι πολύ φουσκωμένα τα λιποκύτταρα, έχουμε διαταραχές. Πρέπει τα λιποκύτταρα ή να αδειάζουν ή να πολλαπλασιάζονται για να, για να ταξινομούνται το λίπος σε περισσότερα λιποκύτταρα. Τα λιποκύτταρα λοιπόν πρέπει να είναι μικρά. Ας είναι πολλά. Δεν με νοιάζει. Πολλά... Ε, μεγάλα να μην είναι. Όταν τα λιποκύτταρα είναι μεγάλα, τότε λοιπόν ξεκινάει να, να χύνεται το λίπος. Το λίπος είναι τοξικό, δημιουργεί φλεγμονή μαζί με τα πτώματα των λιποκιτάρων. Αυτό το λίπος χύνεται στο σηκώτη, ναι ναι, στην καρδιά, ναι ναι, στους μυς, ναι ναι στο πάγκρεας και είναι η ελγόμενος το λεγόμενο σπλαχνικό λίπος. Και τότε γίνεται χαμός. Χαμός, θα σας περιγράψω τι γίνεται. Πρώτα πρώτα, όταν το λίπος, όταν το λίπος πάει μέσα στους μυς, στους μυς, δεν μπορεί να δουλέψουν καλά οι μυς. Πάω για διάλειμμα και θα τα ξαναπώ. Παιδιά, η εκπομπή σήμερα είναι άκρο ενδιαφέρουσα. Πάμε για διάλειμμα. Ανακοίνωση. Η προβολή τη εκπομπή στην ανοτεχνολογία και υγεία έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινό τρόπο ζωή. Η βελτίωση τη τρέψεω και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενό μα. Η εφαρμογή των συμβουλών μα με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικέ μεθόδου αποτοξίνωση δεν αντικαθιστά τι θεραπείε που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Κυρίε και κύριοι, η παχυσαρκία έχει άμεση σχέση με τον λιπόδι ιστό. Ο λιπόδι έχει μια ιδιότητα. Να φουσκώνει όταν τρώμε και να ξεφουσκώνει όταν δεν τρώμε. Όταν τρώμε φουσκώνει, όταν τρώμε δεν ξεφουσκώνει. Αυτό λέγεται πλαστικότητα. Όταν λοιπόν ο λιπόδης ιστός βρεθεί σε φλεγμονή, χάνεται αυτή η πλαστικότητα, φουσκώνει αλλά δεν ξεφουσκώνει. Φουσκώνει αλλά δεν ξεφουσκώνει. Επακόλουθο είναι να χύνεται το λίπος, να δημιουργείται φλεγμονή, το λίπος μαζί με τις φλεγμονές να πηγαίνει στο σηκώτη, να του κάνει λοιπόν λιπόδι να του κάνει μεγάλη ζημιά, να πηγαίνει και στους μυς, να πηγαίνει και στην καρδιά, να πηγαίνει και στο, στο πάγκρεας και αυτό λέγεται λιποτοξικότητα. Το λίπος είναι τοξικό. Το λίπος κανονικά πρέπει να μπαίνει στο λιπόδιστό. Δεν πρέπει να μπαίνει ούτε στο σηκώτη, ούτε στους μυς, ούτε στην καρδιά. Εάν θέλετε να δείτε τώρα την καρδιά ενός παχυσάρκου είναι μέσα στο λίπος. Ναι, ναι, διότι έχει χυθεί από το λιπόδιστο, τρώει, 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 τρώει ο παχύσαρκος, δεν χύνεται μόνο το λίπος στο σηκώτη, αλλά χύνεται και στην καρδιά. Και πηγαίνει λοιπόν στην καρδιά σε δύο μέρη. Ναι, ναι, το ένα μπαίνει μέσα στην καρδιά που λέγεται επικαρδιακό λίπος και είναι μία από τις αιτίε που έχουμε κολπική μαρμαριγή. Ναι. Και υπάρχει και ένα λίπος που είναι γύρω από την καρδιά. Το περικαρδιακό λίπος που μπαίνει το ασβέστιο και δεν μπορεί η καρδιά να, δια, να διασταλεί. Και προ, όλα τα προβλήματα. Όλα τα όργανα αρρωσταίνουν από το λίπος. Όταν λοιπόν δε, δεν φροντίζεται να μην πάθει φλεγμονή ο λιπόδυσιστός, το λίπος θα χυθεί σε όλα τα όργανα που λέγεται σπλαχνικό λίπος. Και αρχίζει λοιπόν το μαρτύριο του παχυσάρκου το μαρτύριο. Γιατί σας το λέω μαρτύριο, θα σας πω γιατί. Διότι πηγαίνει στον ειδικό, πηγαίνει μουσικά στον ορθοπαιδικό και η πρώτη κουβέντα είναι στον παχύσαρκο να του πει αδυνάτησε, δεν σου λέω εγώ πολύ, 20 κιλά. 20 κιλά, 20 κιλά. Μπορεί ο παχύσαρκος να χάσει 20 κιλά με τίποτε. Μετά λοιπόν πηγαίνει στον καρδιολόγο, του λέει τα ίδια. Τα ίδια και στον πιεσολόγο και σε όλους. Άρα λοιπόν η βάση της υγείας ποιο είναι, ποιο είναι να μην έχεις λίπος στα όργανα. Στο λεγόμενο σπλαχνικό λίπος. Το, η, η, θέση του λίπους είναι στο λιπόδιστό. Εκεί λοιπόν δεν δημιουργεί προβλήματα. Εάν ξεχυθεί έξω, έξω από, το, από τα λιποκύτταρα είναι τοξικό, κάνει φλεγμονή. Χύνεται λοιπόν το λίπος στο σηκώτη, Χύνεται το λίπος στους μυς, χύνεται στις καρδιές, χύνεται στα πάνγκρε, στο πάγκρεας και στο πάγκρεας πηγαίνει το λίπος και σκοτώνει τα β' κύτταρα που παράγουν η Άρα η όλη ιστορία είναι να μπορεί να διορθώσουμε τη λειτουργία του λιπόδιστού. Όταν ο λιπόδισσιστός δεν λειτουργεί σωστά λέγεται δυσλειτουργία. Όταν ο λιπόδισσιστός δεν μπορεί να διασταλεί και να συσταλεί, να διασταλεί και να... να, έχει πλαστικότητα, τότε λοιπόν έχουμε λίπος που χύνεται από το λιπόδιστό και πηγαίνει σε όλα τα όργανα που λέγεται σπλαχνικό. Διαβάζω λοιπόν, διαβάζω λοιπόν την τελευταίες μελέτες πώς μπορούμε να, να αντιμετωπίσουμε την παχυσαρκία. Δεν είναι να πάμε να πούμε στον Παχύσαρκο. Ρε φίλε, του λέει, μήντρο, πολύ αγόρι μου, μήντρο. Το ξέρει και αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει. Το ξέρει και αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί? Διότι δεν του δίδει ο λιπόδη ιστό το φαγητό που έφαγε το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Βρίσκεται φυλακισμένο σε φλεγμονή. Για να πάρουμε το λίπο που έχει αποταμιεύσει ο Παχύσαρκο, πρέπει να του χτυπήσουμε τη φλεγμονή με τα ωμέγα πλά και να δουλειώσουμε το λίπος με το CLA που κάνει λιπόλυση. Α, δύο πράγματα. Θέλει λοιπόν τώρα ο παχύσαρκος, ε, ενδιάμεσα των γευμάτων, εγώ ρε παιδί μου που είμαι παχύσαρκος, έτσι, ωραία. Προσπαθώ εδώ και 22 χρόνια, τι να κάνω, να μην τρώω ενδιάμεσα. Ε, τρώω το πρωί, δεν τρώω πολύ το πρωί, ε, τρώω καμιά βερικοκιά το πρωί. Ε, τρώω και ένα τσουβάλι Οπότε λοιπόν δεν πεινάω εγώ. Παίρνω λοιπόν και ηχθιέλα, παίρνω και CLA και τι άλλο παίρνω, το καρδιοτόνικ. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο να φύγει το λίπος από τα λιποκύτταρα. Ε, ωραία, έχω εδώ το λιπόδιστό, λιώνω το λίπος με το CLA, το λιώνω. Και μπαίνει λοιπόν λίπος στο αίμα να καεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να κατανοηθεί, πρέπει να περπατήσω, πρέπει να περπατήσω. Εγώ όμως δεν περπατάω, σιγά ε, περπατάω, περπατάω, ε, περπατάω, ε, περπατάω. Κανονικά ο παχύσαρκος πρέπει να περπατάει όχι παραπάνω από 10 χιλιόμετρα, 10.000 βήματα. Ε, εγώ ε, περίπου 10 βήματα κάνω, ναι. Οπότε λοιπόν υπολείπομαι σε κίνηση, Υπολείπομαι. Ε, τώρα βέβαια έχω αρχίσει τα μπάνια, τα μπάνια θα κάνω τα μπάνια. Άρα λοιπόν υπολείπομαι. Και για να μπορέσω λοιπόν να κάψω το λίπος που έβγαλα από τις αποθήκες, ποιος το καίει, ποιος το καίει, το καρδιοτόνικ. Παίρνει λοιπόν το λίπος που έβγαλα από τα λιποκύτταρα, το βάζει μέσα στους μυς και δημιουργείται η β οξύδωση και το λίπος. Καλό είναι βέβαια και να περπατήσω, καλό είναι και να κάνω μπάνια και να κάνω και ποδήλατα και τέτοια. Τι γίνεται. Οι άνθρωποι όμως βρίσκουν μία δικαιολογία να μην πολυκινούνται. Ε, εγώ για να κινηθώ θέλω έναν φίλο να περπατάμε, θέλω ένα κίνητρο. Έτσι. Ε, δεν το έχω αυτό, οπότε ψιλοπερπατάω πάνω στο διάδρομο που έχω στο σπίτι, έχω ένα ηλεκτρικό διάδρομο, το κάνω, βαριέμαι, τα παρατάω. Ε, τι γίνεται, όλα λοιπόν τα πράγματα θέλουν και προσπάθεια. Άρα, άρα, Σήμερα, σήμερα, θα δώσω έμφαση πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την χειρότερη, χειρότερη, χειρότερη διαταραχή του 21ου αιώνα που λέγεται παχυσαρκία. Η παχυσαρκία κύριε και κύριοι δεν είναι μόνο υπερφαγία. Η παχυσαρκία τι είναι. Μπλοκάρισμα, μπλοκάρισμα, μπλοκάρισμα του λιπόδιστου ο οποίος δεν λειτουργεί καλά διότι βρίσκεται σε φλεγμονή. Έρχεται λοιπόν και με δικαιώνει οι έρευνε, αυτέ οι έρευνε με δικαιώνουν. Τα λέω 22 χρόνια. Η οποία τι λέει. Η δυσλειτουργία του λιπόδιστου, δηλαδή άμα λειτουργεί καλά ο λιπόδιστο, είσαι μια χαρά, δεν είσαι παχύσαρκο. Μόλις αρχίζει να μην λειτουργεί καλά, τότε λοιπόν ξεκινάει το δράμα. Διαβήτη, χολυστερίνια, τριγλυκερίδια, πιέσει. Οι επιπλοκέ λοιπόν έχουν σχέση με την κακή, 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 κακή λειτουργία του λιπόδιστου λόγω φλεγμονή. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Φικιόρη και λέει στον εαυτό του και σε όλου του παχύσαρκου: Παιδιά, αυτό είναι ο δρόμο. Δεν είναι ο δρόμο να παίζει βιόλα. Είναι λάθο, δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει και πειθαρχία να έχει, δεν μπορεί να το κάνει. Δύο είναι τα μεγάλα έστικτα. Ποια είναι τα είναι: Το να πεινά και να, να έχει μισκάρει μια σεξουαλική ζωή. Οι ορμόνε. Όταν λοιπόν πεινά. Δεν μπορεί να πει δεν πεινάω, αφού πεινά. Άρα λοιπόν θα τρως αλλά σε συγκεκριμένε ώρε να μην είναι ξευγενισμένε οι τροφέ σου και θα ξεμπλοκάρει θα ξεμπλοκάρεις το λίπο σου με τι. Από τι φλεγμονέ με τα, με τα ωμέγα 3. Ξεμπλοκάρει το λίπο σου με τα ωμέγα πλά, δίνει το CLA να φύγει το λίπο, το καβαλάει πάνω η καρνητίνη και αρχίζει λοιπόν και το κες. Καλό είναι βέβαια να περπατήσεις, να κολυμπήσεις, κάτι να κάνεις. Ε, καλό είναι. Άρα λοιπόν επικεντρώνουμε, επικεντρώνουμε ότι ο λιπόδυσιστός είναι αυτός που θα φέρει, θα φέρει, το τελικό καλό αποτέλεσμα στον Παχύσαρκο. Και όχι εγώ να τον κάνω ψυχολογικά ράκος και να του λέω ξέρει κάτι... Το πρωί ξεκινά με ένα πράσινο μήλο, τρώ μία ελιά στι 11, το μεσημέρι τρώ ένα βραστό αυγό και το βράδυ λοιπόν τρως ένα μαρούλι. Αυτό λοιπόν το έχουν κάνει, ε, εξαντλούνται η ψυχολογία. Όποιο κάνει αυστηρή δίαιτα, πριν κατάθλιψη. Εγώ λοιπόν που είμαι ε, ε, ψυχοκαταθλιπτικός ε, ε, και τι δεν έχω. Έτσι. Άμα κάνω αυστηρή δίαιτα, για ποιο λόγο να κάνω. Για ποιο λόγο. Απλώ όμω. Έχω διορθώσει το είδο, το είδο, το είδο, το είδο τη διατροφή. Δεν τρώω ψωμί και αν φάω, θα φάω κανένα παξιμάδι κριτικό, δεν τρόψωμι, να έχει πολλές φυτικές είναι, δεν τρόψωμι. Έχω ένα φίλο μου, ο οποίος πηγαίνει στα ε, καλύδια, έχουμε τους καλύτερους φούρνους, τα καλύτερα ε, ταβέρνε, τα καλύτερα. Πάει και παίρνει λοιπόν τα καλύτερα ψωμιά, διαβητικός. Και μετά αρχίζει να κάνει ενέσεις εδώ, χαπάκι από εκεί και τέτοια. Πρέπει να κάνεις και λιγάκι κράτη ως προς το είδο. Δεν θα λες, μ' αρέσει το κρουασάν, να μάθεις να μην σ' αρέσει το κρουασάν, να σ' αρέσει ο ντάκο ο κριτικός. Oh, αυτό είναι. Λέει, Α, το βράδυ λέει άνθρωποι είμαστε. Να μην φάμε. Να μην φας το βράδυ. Το βράδυ λοιπόν πάρε τη γυναίκα, τη γυναίκα στην κόμη, ό,τι θέλει πάρε. Και πήγαινε λοιπόν και πάρε ένα ποτούλι και φάει λοιπόν λίγα, λίγα, λίγου χειρού καρπού. Α, μέχρι εκεί είναι. Μέχρι εκεί είναι. Δεν μπορεί ο ηλικία 72 χρονών διαβητικό να τρώει το βράδυ και να θέλει υγεία θα παίρνει πέντε τσουβάλια φάρμακα, θα παρακαλάει λοιπόν όλου του γιατρού, θα τα βάζει με το Εθνικό Σύστημα Υγεία που δεν υπάρχει καλύτερη γιατροί. Ε εγώ έχω κάνει στα νοσοκομεία. Οι γιατροί, οι γιατροί δίδουν τη ζωή του για τα πάντα. Για τα πάντα. Ε εφημερεύουν και τώρα δηλαδή και δεν πληρώνουν και καλά. Κυρίες και κύριοι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει γίνει να βοηθάει όλο τον κόσμο και αυτό είναι που καπνίζει και αυτό είναι που σαβουροτρώει και σε όλους. Αλλά καλό είναι να μην το κουράζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας διότι τις εντατικές μονάδες τις πληρώνουμε όλοι εμείς οι φορολογούμενοι. Όταν λοιπόν εσύ καπνίζεις 80 τσιγάρα την ημέρα και θέλεις λοιπόν οι εντατικές μονάδες να δουλεύουν για σένα τότε λοιπόν δεν είσαι ευσυνείδητος πολίτης. Κυρίε και κύριοι, βοηθήστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας Αλλάξτε την κακή, 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 κακή διατροφή. Τρώτε σε σωστέ ώρε και ξεκινήσετε να αντιμετωπίσετε τη, τη, το πάχο κάτω από τη σάρκα και το πάχο στ, στ, στα σπλάχνα, τη λεγόμενη πάχη σαρκία, με τι. Με πεντάστερα ηχθιέλαια σας έχω φέρει τα καλύτερα ηχθιέλαια, δεν υπάρχουν καλύτερα, έχουν πάρει πέντε αστέρια. Σας έχω φέρει το πιο δραστικό CLA, να λιώνει το λίπος, το ξεμπλοκάρουμε τα ω 3, το CLA λιώνει το λίπος, το καβαλάει, το καρδιοτόνι και το φέρει και το καίει είτε στους μυς είτε στην καρδιά. Διότι το καρδιοτόνι βοηθάει όλους τους μυς. Και τον μη, τον, το σκελετικό και της καρδιάς που είναι καρδιομυοκάρδιο. Η καρδιά είναι μυς. Και πάμε, και πάμε εξαιρετικά. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Αν τυχόν βελτιώσεις και την κίνησή σου, κάνε ρε παιδί μου ένα περπάτημα 10 λεπτά τώρα, μετά άλλα 10 λεπτά, 10 και 10 και 10 λεπτά το βράδυ, πάνε 30 λεπτά την ημέρα. Ε, Ψιλοβαριέσαι, όλοι ψιλοβαριόμαστε. Και ιδιαίτερα όταν είμαστε σε μια ηλικία και δεν είναι και ευχάριστο ο καιρό και τέτοια. Ναι, σίγουρα, αλλά μην το αφήνει και τελείω να κάθεσαι μόνο στην πολυθρόνα. Έτσι. Εγώ ξαναεπικεντρώνουμε επειδή ασχολούμαι στην παχυσαρκία από μικρό παιδί, από μικρό παιδί λοιπόν, μάχουμε κατά της παχυσαρκίας. Τότε, τότε, τα όπλα ήταν μόνο, μόνο, μόνο η δίαιτα. Όπου πήγαινε, σου λέγανε δίαιτα. Και άρχισε λοιπόν να βγάζουν δίαιτες που να κόβεις μια κατηγορία, να τρως δηλαδή συνέχεια κοτόπουλο. Αλλά να μην τρως υδατάνθρακες. Αυτή ήταν τοξική. Άρα λοιπόν όλες οι δίαιτες ή τοξικές ήτανε, ήτανε ολιγοθερμικές και σε πιανε βιόλα. Και μετά πλάκωνες παραπάνω και φούσκονε και φούσκονες και παραπάνω, σύν τα ψυχικά που πάθαινες. Περάσανε, περάσανε πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Εγώ λοιπόν ήμουν πάντοτε κατευθυμένος πάνω στο λιπόδιστό. Είχα ιατρείο στο Κολονάκι. Και έκανα τις μεγαλύτερες λιπαναρωφήσεις του κόσμου. Είμαστε τρει όλο τον κόσμο. Ένα Γάλλο ο Φουρνιέ, εμεί σαν ομάδα, και ένα πλαστικό χειρουργό από τη Σαουδική Αραβία. Αφαιρούσαμε σε δύο ώρε 20 λίτρα λιπόδι του. Λίπο, 20 λίτρα. Ήταν σωστή η σκέψη αυτή να βγάλω εγώ, να βγάλω εγώ πολύ λιπόδιστο να μειώσω τα λιποκύτταρα. Ήταν σωστό. Αλλά έλαντε όμω που τα λιποκύτταρα πολλαπλασιάζονται όταν δεν προσέχει τη διατροφή σου. Εγώ λοιπόν έκανα μεγάλε λιπαναρροφήσει. Μέσα σε δύο ώρε γινόταν ο άλλο λεπτό. Έτσι. Αλλά δεν του έκανα, δεν του έκανα παιδεία να παίρνει εφόρου ζωή, ηχθιέλεα, CLA και καρδιοτόνικ. Οπότε λοιπόν σιγά σιγά, καθώς έτρωγε Παραπάνω πολλαπλασιαζόντουσαν Τα λιποκύτταρα Και έτσι λοιπόν ξαναγινόντουσαν Διότι πιστεύαμε τότε εμείς οι γιατροί Ότι τα λιποκύτταρα Δεν πολλαπλασιάζονται ε, Περάσανε περίπου ε, Είχα ξεκινήσει Τις λεπαναρωφήσεις ε, Όταν ήμουνα 40 χρονών Όταν ήμουνα 40 χρονών Έκανα Τις πιο εντυπωσιακέ λεπαναρωφήσεις Σε Σε σε, 20, σε μισή ώρα αφαιρούσαμε πέντε λίτρα λίπος. Σε μιάμιση δέκα. Σε δύο ώρες είκοσι. Χωρίς ο ασθενής να κινδυνεύει Και έβγαινα σε διεθνή συνέδρια και παθαίνανε πλάκα. Όταν λέμε είναι πλάκα, παχάμε. Μετά λοιπόν, μετά λοιπόν ε, τους έκανα κάτι ενέσεις. Και επειδή αυτές οι ενέσεις σου κόβαν την όρεξη, ε, ε, η λιπαναρόφηση και οι ενέσεις, μετά λοιπόν σου έβαζα ένα μπαλόνι. Υπήρχε τότε, σου σε ένα μπαλόνι, φούσκουν το μπαλόνι και δεν έτρωγε. Μετά βγήκε ένα δακτύλιος. Ε, μετά λοιπόν τι έκανε, έκοβε στο στομάχι. Διαμερισματοποιεί. Μετά έπαιρνε το παχιέντερο και το βάζει στόμα. Όλοι, μα όλοι ξαναπαχύνανε. Όλοι, όλοι. Γιατί δεν είχαν εκπαιδεύσει την πλαστικότητα του λιπόδιστου. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην πλαστικότητα του λιπόδιστου. Να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει. Να φουσκώνει και να Ο Ο λιπόδισιστός είναι κατασκευασμένος να παίρνει φαγητό και να διώχνει το φαγητό. Να παίρνει το φαγητό και να το διώχνει. Αυτή είναι η δουλειά εδώ και δισεκατομμυρίων χρόνια του λιπόδιστου. Υπάρχει σαρκία είναι φρούτο των τελευταίων εκατόν χρόνων, τον τελευταίο αιώνα. Η παχυσαρκία, κυρίε και κύριοι, έχει άμεση σχέση με, με, το, με τον τρόπο ζωή που ζούμε. Άμεση σχέση. Εάν τυχόν, εάν τυχόν δεν αντιμετωπίσουμε την φλεγμονή που είναι η αιτία να μην μπορεί το λιποκύτταρο να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει. Εντάξει, φουσκώνει το λιποκύτταρο, άμα τρώσει πολύ, φουσκώνει το λιποκύτταρο. Αλλά δεν ξεφουσκώνει. Για να ξεφουσκώσει δεν πρέπει να το εμποδίζει η φλεγμονή. Όλα λοιπόν εξαρτώνται από την φλεγμονή. Η χρονία φλεγμονή είναι αυτή που καταστρέφει τον λιπόδι ιστό. Η χρονία φλεγμονή είναι αυτή που καταστρέφει τα αγκία. Η χρονία φλεγμονή είναι αυτή που καταστρέφει τα νεύρα. Η χρονία φλεγμονή είναι αυτή που καταστρέφει, κυρία μου, τα γόνατα, του χόνδρου. Η χρονία φλεγμονή τι θέλει, τι θέλει, τι θέλει, θέλει τα ηχθιέλαια. Και κυρίω ο λιπόδιστο, διότι τα ωμέγα 3 πηγαίνουν κατευθείαν στο λιπόδιστο, επειδή είναι λίπο. Τα ωμέγα 3 είναι και αυτό που το πολυακόρεστο λίπο και πηγαίνει στο λιπόδιστο. Για τι φλεγμονέ των γονάτων μπορεί να θέλει το βρωμεάκτ για τις φλεγμονές των αγγείων που θέλει να θέλει το αρτερνόρ. Η, η, η Doctor Formulas είναι μια εταιρεία η οποία βασίζεται στην βιολογία των βιταμινών και όλων, και, όλων, και όλων των δραστικών ουσιών των φυτών, των φυτών. Πρέπει να πηγαίνουμε στους ειδικού, αλλά τι γίνεται όμως. Όταν λοιπόν καταπολεμούμε, καταπολεμούμε την παχυσαρκία, μειώνονται στο ελάχιστο όλες οι μεταβολικές διαταραχές που είναι φρούτο του 21ου αιώνα. Μεταβολικές διαταραχές είναι ζάχαρο, χολυστερίνη, τριγλυκερίδια, οστεοπόρωση. Όλα λοιπόν έχουν προέρθει από την φλεγμονή του λιπόδιστου. Χτυπά το λιπόδιστο, δεν χύνεται στο σηκώτη. Χτυπά το λιπόδιστο, δεν χύνεται ούτε στην καρδιά, ούτε στο πάγκρεα, ούτε παντού. Το λίπος πρέπει να είναι στο λιπόδιστό. Να μην χύνεται. Όταν χύνεται από το λιπόδιστό και πάει στα σπλάχνα, τότε είναι κακό. Σπλαχνικό λίπος. Κακό, κακό, κακό. Το να είσαι λίγο, λίγο, να μην χωράνε καλά τα πουκαμισάκια σου και τέντε και τα σακάκια σου, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά να είσαι με μεταβολικές επιπλοκές. Άλλο παχής, υγιής και άλλο παχής. Να να, να, μην είσαι, να, 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 να μην είσαι, άρρωστος. Α, ο, ο γίνεται άρρωστο από τη στιγμή που πάθει φλεγμονή ο λιπόδησης τους. Επειδή είπα πολλέ κουβέντε, πηγαίνω στο point. Ο παχύσαρκο για να μην είναι άρρωστο, πρέπει να καταπολεμάει τις φλεγμονές. Άλλο παχύσαρκο και άλλο παχύσαρκο άρρωστος. Εγώ είμαι λίγο παχύσαρκος, αλλά φροντίζω να μην είμαι πολύ άρρωστος, διότι χτυπάω τις φλεγμονές. Ο λιπόδης ιστός, ο λιπόδης ιστός, έχει, έχει και τα λεγόμενα βλαστοκύτταρα. Αυτά που βλέπετε εδώ, τα μαύρα, είναι βλαστοκύτταρα που τα ενεργοποιεί το πολύ φαγητό, η κορτιζόνη, που κάνει, που κάνει διάγερση του λιπόδη Άρα λοιπόν, Αυτά, αυτά, όταν, όταν τα έχω υποέλεγχο κατά, κατά, καταπολεμώντας τη φλεγμονή. Έχει φλεγμονή ο λιπόδης ιστός, κατά διόλου πάει ο μεταβολισμός. Έχει φλεγμονή τα γόνατα, κατά διόλου πάνε τα γόνατα. Έχουν φλεγμονή τα αγκία, κατά διόλου. Η χρονία φλεγμονή είναι η κεντρική, 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 κεντρική επικεφαλίδα όλων των, προ, των προβλημάτων και των ιστών και των οργάνων και των κυττάρων. Χτυπήστε τη φλεγμονή. Και σας έχω εγώ τα πεντάσταρα ηχθιέλεα, σας έχω λοιπόν το CLA, σας έχω και το καρδιοτόνικ, η Dr. Formulas βάζει αυτά και εσείς τη βάζετε το περπάτημα. Έτσι λοιπόν, έτσι λοιπόν θα αλλάξει τελείως η ζωή μας. Κυρίες και κύριοι, συγκινούμε, συγκινούμε ότι παρόλο που, δεν, που είμαι συνταξιούχος, συνταξιούχος, προσφέρω πάρα πολύ στον κόσμο. Γιατί? Γιατί? Διότι του μεταφέρω έρευνες των τελευταίων ετών. Δεν σου λέω εγώ το 1973 που τελείωσε εγώ. Σου λέω έρευνες, έρευνες του 2019. Όσοι θέλετε, από φύγετε στο περιοδικό International, Διεθνή Εφημερίδα journal. Μοντελέκουρ, ρυθμιστή, σάινες, επιστήμη. Μάιος 19. Αυτή λοιπόν η δυσλειτουργία του λιπόδιστου διορθώνεται μόνο, μόνο χτυπώντας τις φλεγμονές. Η δυσλειτουργία του λιπόδιστου είναι ο καθοριστικός, καθοριστικός, καθοριστικός. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παχαίνουν, Πάρα πολλοί παράγοντες. Ένας καθοριστικός παράγον είναι όταν δεν μπορεί το λιποκύτταρο να ξεφουσκώσει. Το λιποκύτταρο έχει μια πλαστικότητα. Φουσκώνει όταν τρώμε και ξεφουσκώνει όταν δεν τρώμε. Όταν λοιπόν βρίσκεται σε φλεγμονή, δεν ξεφουσκώνει. Δεν ξεφουσκώνει. Δεν... Είναι άρρωστο. Δεν ξεφουσκώνει. Του δίνει λοιπόν τα ηχθιένα, του δίνει και το CLA, του ηελέ, του δίνει και του καρδιοτόνι. Ε, περπατάς Περπατά και λιγάκι και τότε λοιπόν αντιμετωπίζεται η Και κάτι άλλο. Κίκα, τι λέει εδώ η εργασία. Προσέξτε. Ότι η μέτρια. Εδώ. Η προδευτική, προδε, μέτρια και προδευτική απώλεια του βάρους είναι αυτή που φέρνει τα καλά αποτελέσματα. Δε, η, δεν είναι δηλαδή ούτε να κάνεις αυστηρές δίαιτες, ούτε όλη την ημέρα να τρέξεις. Εγώ λοιπόν εκεί στην Ανάβησο βλέπω λοιπόν κα, κατά περιόδους μερικούς ανθρώπους που τρέχουν υπερβολικά. Ε, αυτοί οι άνθρωποι αφενός μεν παθαίνουν οξύδωση, παίρνουν οξύδωση... Και αφετέρου λοιπόν σε λίγο θα τα σταματήσουν. Για να μπορέσει λοιπόν να αντιμετωπίσει την παχυσαρκία, πρέπει λοιπόν να την ξεκινήσει και ποτέ να μην την τελειώσει. Η παχυσαρκία καταπολεμείται όταν καταπολεμήσει τι φλεγμονέ. Όταν η φλεγμονή του λιπόδη είναι ο καθοριστικό, καθοριστικό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντε. Γενετική, επιγενετική, περιβάλλον. Αλλά ο καθοριστικό, καθοριστικό ρόλο τη παχυσαρκία είναι όταν. Πάρει φωτιά το λίπος όταν έχει φλεγμονή. Τσακίζει στη φλεγμονή. Τότε λοιπόν και ξεφουσκώνει. Φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Αυτή, αυτό το, το έκανε ο, ο οργανισμός από δισεκατομμύρια χρόνια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει ε, διαμέσου των αιών περά, περάσει πάρα πολλά πράγματα. Τα τελευταία 200 χρόνια έκανε τις λεγόμενες κοινωνίες. Παλιά Νομάδε ήταν. Πηγαίνανε λοιπόν, ότι βρίσκανε, τρώγανε και τέτοια. Όταν τρώγανε λοιπόν, φούσκωνε ο λιπόδιστο. Όταν δεν τρώγανε, ξεφούσκωνε. Αλλά δεν υπήρχε όμω φλεγμονή στο λιπόδιστο, διότι ο λιπόδιστο έπαθε φλεγμονή από την, από την απότομη, απότομη, απότομη ε, μεγάλη διατροφή. Τότε λοιπόν δεν τρώγανε επεξεργασμένα, δεν υπήρχαν ζαχαροπλαστεία. Ε, αυτό λοιπόν το απότομα δημιουργεί φλεγμονή και δεν μπορεί να ξεφουσκώσει. Εδώ και τα τελευταία 100 χρόνια άμα ήθελες δηλαδή οι, οι πλούσιοι είχαν κιλάρες. Ναι γιατί. <χει> Διότι αγοράζανε η ζάχαρη. Τη ζάχαρη δεν παίρνουν οι φτωχοί, οι πλούσιοι την παίρνουν. Και κάναν λοιπόν σπλαχνική παχυσαρχία και νομίζαν την υγιής. Και μετά οι άλλοι που ήταν από τα χωριά της κοινωνικής δεν παθαίναν τίποτε. Παθαίνανε οι παχύσαρχοι διότι η παχυσαρκία, στην ουσία, θα σου δημιουργήσει καρδιοπάθηση και ταγκία. Προσέξτε. Θα το πω σε μερικού παχύσαρκους. Το 50% των παχυσάρκων δεν έχει μεταβολικές επιπλοκές. Αυτό όμως μην τους κάνει και να λένε, α, τι ωραία, τι καλά είμαστε, διότι μέσα σε 10 χρόνια θα χαλάσει, θα χαλάσει λοιπόν ο μεταβολισμός τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άνθρωπος με παχυσαρκία να μην δημιουργήσει πρόβλημα είτε στην αρχή, αυτό είναι το 50%. Το 50% των παχυσάρκων έχουν διαβήτη, υπέρταση, χολιστερίνη, τριγλυκερίδια. Το άλλο 50% δεν έχουν. Αλλά μη χαίρονται, έχουν γίνει εργασίες, ότι σε 10 χρόνια και αυτοί θα εμφανίσουν καρδιοπάθηση και τίτλια. Προσέξτε. Το λίπος δεν πηγαίνει μόνο στο σηκώτη στου μη και αυτά που πηγαίνει, που πηγαίνει και στα Αγγεία. Είναι το λεγόμενο περιαγκιακό λίπος. Το λίπο λοιπόν φεύγει από το λιπόδιστό όταν εσείς δεν το αντιμετωπίζετε με, με τα ωμέγα 3, τα CLA και το καρδιοτόνι και πηγαίνει λοιπόν αφενό με στην καρδιά, μπαίνει μέσα, αλλοιώνει, αλιώνει το μυοκάρδιο. Άλλο λοιπόν το μυοκάρδιο να είναι ατόφιο και άλλο να διεσδύσει. Όπω έχουμε λιπόδι στο σηκώτη, έχουμε λιπόδι στο μυοκάρδιο. Αυτό λέγεται επικαρδιακό λίπος, μπαίνει μέσα, το διαταράσει και είναι μία από τι αιτίε τη κολπική μαραμαριγή. Και κυρίω στι γυναίκε. Οι γυναίκες λοιπόν μετά την αμυνόπαυση δεν παράγουν πολλά ιστρογόνα. Τότε λοιπόν το λίπος πηγαίνει στην καρδιά τους, πηγαίνει στον αριστερό κόλπο, μπαίνει μέσα και είναι μία από τις βασικές αιτίες της κολπικής μαρομαριγή. Και λες, α, πώς φουσκώσανε οι κολπικές μαρμαριγές. Οι κολπικές μαρμαριγές παλιά νομίζαμε ότι ήταν μόνο από την πίεση. Τώρα δεν είναι μόνο από την πίεση, είναι και από το λίπος στον αριστερό κόλπο. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Εκτό από τη διείσδυση του λύπου μέσα στην καρδιά, πάμε και γύρω-γύρω. Το περικαρδιακό. Εκεί λοιπόν πάει το ασβέστιο. Κυρίε και κύριοι, επί 22 χρόνια λέω: πάρτε τρει βιταμίνε C. E. Δεν το κάνετε. Πάρτε δύο βιταμίνε B. Δεν το κάνετε. Πάρτε μία Κ2. Να μην μπαίνει, μην μπαίνει το ασβέστιο εκεί που δεν το σπέρνει. Το ασβέστιο πρέπει να πάει στα κόκαλα. Στα κόκαλα, κυρία μου, στα κόκαλα. Δεν θέλεις ασβέστιο για τα κόκαλα. Καπαδίου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα τελειώνω με μία επιγραφή. Χτυπήστε στις φλεγμονές του λιπόδιστου, CLA και καρδιοτόνη και λίγο περπατήστε. Εμείς βάζουμε τις κάψουλε και εσείς βάλετε το περπάτημα. Σα φιλώ, να κολυμπήσω. γεια. Μιλάτε με την Doctor's Formula στο διαστημόπλαιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Doctor's Formula σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή.